Γεια σας φίλοι YouTubers, σήμερα θα δούμε ένα βιντεάκι αργότερα, Θεού θέλοντος και PC επιτρέποντος, αλλά πρώτα θα σας δείξω κάτι το οποίο είναι το πώς μπορείτε να κλέψετε μέσα σε εισαγωγικά τη Wargaming. Τρέχει ένα project, ένα program μάλλον η Wargaming, το οποίο το ονομάζει Referral Program 2, το οποίο ξεκίνησε 26 Δεκεμβρίου και θα κρατήσει για 4 μήνες. Τι είναι αυτό, με απλά λόγια, εάν είστε κάποιος ο οποίος αυτή τη στιγμή είστε ενεργός στο παιχνίδι και έχετε τουλάχιστον 600 random battles στο ενεργητικό σας, μπορείτε να καλέσετε έναν ο οποίος έχει είτε λιγότερες από 200 μάχες, είτε έχει σταματήσει να παίζει εδώ και παραπάνω από 60 μέρες. Οπότε μπορεί να έχει ο άλλος χιλιάδες μάχες. Αν πριν από 60 μέρες και πάνω έχει σταματήσει γιατί είπε δεν θέλω άλλο, βαρέθηκα, άστο το παλιοπαίχνιδο, ξέρω εγώ, μπορείτε να τον καλέσετε και αυτό. Τι γίνεται τώρα? Έχει κάποια stages τα οποία εάν τα τελειώσετε, όταν θα παίζετε μαζί, και εδώ δεν έχω καταλάβει αν θέλει υποχρεωτικά να παίζετε μαζί σε πλατούν ή όχι. Νομίζω ότι θέλει να παίζετε μαζί σε πλατούν, τέλος πάντων. Αν τελειώσετε αυτά τα stages, αρχίζετε και παίρνετε κάποια bonus. 100 bonds, 200 bonds, κάτι επιγραφές, κάτι μετάλλια κτλ. Εκεί που υπόψιν ότι αυτοί οι δύο πίνακες, αυτός είναι του νεοσύλλεκτου και αυτός είναι του κυβερνήτη, ο οποίος θα του στείλει την πρόσκληση για να καταταγεί. Να το κάνω γι' αυτό, ωραία. Εκεί που είναι το πολύ το zoom είναι εδώ πέρα, όταν τελειώσετε το stage 6. Οι νεοσύλλεκτοι μπορούν να διαλέξουν ένα από αυτά τα premium άρματα ή αν δεν θέλουν να πάρουν κάποιο άρμα θα πάρουν 1.900.000 credits, ασημένια, όχι χρυσά. Από την άλλη πλευρά οι κυβερνήτες παίρνουν ένα από αυτά τα άρματα, τα οποία βλέπετε ότι είναι όλα οχτάρια, δεν κάνω λάθος, έτσι είναι όλα οχτάρια, ενώ εδώ υπάρχουν εξάρια και εφτάρια. Και οι κυβερνήτες παίρνουν, αν δεν θέλουν κάποιο από αυτά, 3.400.000 credits. Πού είναι τώρα το ωραίο στην όλη περίπτωση? Καταρχήν, θα σας στείλει ο κάθε φίλος σας που θέλετε να παίξετε, γιατί αυτό θέλω να συνεννοηθείτε και να το παίξετε δύο φίλοι μεταξύ σας, οι οποίοι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ο ένας να κάνει ένα καινούριο λογαριασμό και ο άλλος να κάνει τον κυβερνήτη, αυτόν δηλαδή που θα του στείλει την πρόσκληση αυτήν. Για να καταλάβετε τι θέλω να πω, ας πούμε ότι παίζει ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας και οι δύο παίζετε αυτή τη στιγμή και είστε ενεργοί και έχετε και οι δύο παραπάνω από 600 μάχες. Μόνο έτσι γίνεται όλο αυτό το σκεπτικό σωστά. Θα πει ο Γιωρίκας τον Κωστίκα, Κωστίκα, κάνε ένα καινούργιο λογαριασμό με 0, ξεκίνα, θα σου στείλω ένα referral link, θα αρχίσουμε να παίζουμε μαζί. Εγώ σαν κυβερνήτης κάποια στιγμή θα φτάσω να πάρω ένα από αυτά τα άρματα και μετά θα κάνουμε το αντίθετο. Θα γίνεις εσύ Κωστίκα κυβερνήτης από τον κανονικό σου το λογαριασμό, θα μου στείλεις ένα referral link στον καινούριο λογαριασμό που θα ανοίξω με 0 μάχες και θα ξεκινήσουμε μαζί να εσείς σαν κυβερνήτης να πάρεις πάλι ένα από αυτά που θες εδώ πέρα. Και θα σας μείνει και ένας λογαριασμός εξτρά στον κάθε έναν, ο οποίος θα είναι ολοκαίνουργιος, brand new, να το πω και όπως το λέει στο χωριό μου, όπου θα έχετε ως νεοσύλλεκτη ένα από αυτά τα άρματα. Και άμα δεν και, τι να σας πω, να μην είσαι σαν Κωστίκας και Γιωρίκας, να είσαι σαν κάτι άλλο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο πράγμα που θα πούμε τελικά ότι ναι, Γιάννη, ξέρεις, δεν γίνεται γιατί για το τάδε πράγμα. Από ό,τι βλέπω, εδώ λέει ότι μπορείτε να adopt, πώς το λένε, το adopt είναι όταν παίρνω ένα παιδί που δεν είναι δικό μου. Τέλος πάντων, ο οποίος έχει παίξει λιγότερες από 200 μάχες ή στείλτε πρόσκληση σε κάποιον βετεράνο. Τώρα, πρέπει να πάμε και στο Referral Program Guide Regulations, λέει εδώ. Για να δούμε μήπως έχουμε κανένα περίεργο εκεί.
Ναι, στέρνουμε, recruit. Δεν ξέρω εάν θέλει. Ορίστε, if you are a newcomer to World of Tanks or you have 200 of fuel. Δηλαδή, αν είστε εντελώς καινούριους ή αν έχετε λιγότερο έως, στην ουσία αυτό είναι έως 200 μάχες, 200 ή λιγότερες μάχες. Άρα δεν νομίζω να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι εμπόδιο σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Φίλοι και φίλες, καλές απατεωνιές σας σκέφτομαι. Και σε λίγο θα περάσουμε και στην μάχη που σας υποσχέθηκα στην αρχή. Γεια σας φίλοι YouTubers. Είμαστε στην πίστα Μαλινόβκα με τον φίλο μας τον Δημοκράτη, ο οποίος έχει ένα FV4005. Είναι TD, Tire 10 και το μεγάλο του χαρακτηριστικό, το για το οποίο είναι γνωστό, είναι το κανόνι του, το οποίο είναι 183 χιλιοστά, για την ακρίβεια εδώ μας το δείχνει 182,9 χιλιοστά. Έχει βλήματα HES με μέση διατηρητικότητα 230 mm και μέση φθορά 1750. Έχει armor piercing με 310 διατηρητικότητα και μέση φθορά 1150. Και δεν έχει ο φίλος μας εδώ πέρα, γιατί δεν κουβαλάει μαζί του, αλλά θα μπορούσε να πάρει high explosives με 92 διατηρητικότητα και 1750 damage. 1750 damage σημαίνει ότι πολλά από τα δεκάρια, μάλλον να μην πω πολλά από τα δεκάρια, ένα mouse μπροστά μας στα 554 μέτρα 1922 πόντι damage. Mouse είπα. Τι λέγαμε, τι μπορεί να κάνει αυτό το κανόνι. Μπορεί να καταστρέψει τα περισσότερα από τα Tire 8 άρματα με μία κανονιά. Επειδή είναι Tire 10, δεν λέω για 7, 6 κτλ. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν βλέπει κάτω από Tire 8. Και τα Tire 9 και Tire 10, πολλά από αυτά μπορεί να τα καταστρέψει με μία βολή, ειδικά αν είναι και λίγο high roll, και για τα περισσότερα δεν χρειάζεται παραπάνω από 2. Θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε, ότι μπορεί να χρειαστεί για ένα mouse, για την περίπτωση που και εκεί θα μπορούσε με 2 βολές, αλλά πρέπει να είναι λίγο, πώς να το πω, να είναι λίγο τυχερός για να διαπεράσει τώρα με τα HES που είναι 230 mm ή με τα high explosives που είναι 92 mm να διαπεράσει και να τα κάνει penetration. Αυτή τη στιγμή έχει 1922 πόντους που τους είδαμε και ένα kill, ένα LT432, το οποίο δεν το είδαμε τη στιγμή που κατάφερε και το βλήμα του έκανε ζημιά, πιθανότατα το διαπέρασε κιόλας για να το κάνει kill, για να το εξουδετερώσει. Το παιχνίδι όντως είναι λίγο αργό, αλλά δεν θα περίμενε κανένας, φαντάζομαι, όταν έχεις ένα FV4005 να βλέπεις την δράση και την ταχύτητα που θα είχες με ένα οποιοδήποτε άλλο άρμα. Και όταν λέω ένα οποιοδήποτε άλλο, εντάξει, μην μου πει κανένας, βάζεις και το mouse μέσα, π.χ. Όχι, εννοώ τα γρηγορότερα άρματα, τα οποία, ας πούμε, ακριβώς από πάνω στη λίστα βλέπετε ένα Object 430U, το οποίο είναι ένα αρκετά γρήγορο άρμα. Στην ουσία είναι από τα πιο γρήγορα άρματα για την κατηγορία του και για το Tire του, τα οποία βέβαια δεν είναι και ελαφριά, έτσι. Θεωρούμε ότι το 430V έχει και πολύ καλή ταχύτητα, αλλά εκτός αυτού και μια δύναμη πυρός η οποία δεν είναι αμεληταία, όπως συνήθως είναι στα light tanks. Πολλοί μπορεί να πείτε, όχι, υπάρχει το τάδε, για να δούμε αυτή τη βολή. Yep. Είδατε, το είπα και στα αγγλικά, όπως το ακούω στους μεγάλους YouTubers, τους οποίους θα τους μοιάξω μια στιγμή και θα γίνω καλύτερος από αυτούς. Yep, το πέτυχε. Εντάξει, το Jagdpanzer Y100 ή πιο γνωστό σαν Jaggaroo δεν πρόλαβε να το εξουδετερώσει. Το εξουδετερώσε το δικό μας, το Object 704. 4-2 κερδίζει η ομάδα μας. Τις δύο από τις τέσσερις εξουδετερώσεις τις έχει κάνει ο φίλος μας ο Δημοκράτης. Για να δω, το βγάζει το όνομά του, αν το βάλουμε εδώ πάνω, να
καλά, τώρα όταν αρχίζει και παίζει με την κάμερα μου κόβει το mouse. Όχι, δεν το βγάζει, τέλος πάντων. ELC 1190, αυτό εγώ δεν μπορώ να το πετύχω στα 50 μέτρα με πολύ πιο γρήγορα, με πολύ πιο ακριβή κανόνια. Αν καταφέρεις και το πετύχεις Δημοκράτη, τι να σου πω. 4-3 το σκορ, γιατί δεν πρόλαβα να μιλήσω, 4-4. Κάτι σαν το 2020 είμαι εγώ, δεν πρόλαβα να πω, κατευθείαν κορονοϊός. Ωχ, τι μας έκανε αυτό το 2020. Ξαφνικά ο φίλος μας στρίβει δεξιά και αρχίζει και πηγαίνει. Τι έγινε? Περισσότεροι από εμάς δεν θα καταλαβαίναμε τίποτα, φαντάζομαι. Εγώ θα περίμενα εκεί κάμποση ώρα ακόμα, θα βλέπα να φύγει το ISU από εκεί, να φύγει το Object 704 και μετά θα έλεγα δεν φεύγω κι εγώ. Αλλά εδώ ο φίλος φαίνεται ότι βλέπει καλά το χάρτη, καταλαβαίνει ότι στο σημείο που ήταν, ό,τι κατάφερε να χτυπήσει το χτύπησε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω και ξεκινάει να πάει ανατολικά, όπως βλέπουμε τον χάρτη, για να βοηθήσει σε ένα σημείο που θεωρεί ότι οι αντίπαλοι, όπως ας πούμε αυτό το Mi-48 Patton, να βοηθήσει, γιατί σου λέει πρέπει να είμαι κοντά στη δράση ή μάλλον να είμαι σε τέτοια απόσταση που και να μην μπορούν να με δουν οι αντίπαλοι όταν θα ρίχνω με το κανόνι μου και να μπορώ να τους κάνω ζημιά. Αυτό το Mi-48 έχει μείνει πίσω από το βράχο. Πόση ώρα θα κάνει, εγώ ξέρω, γιατί το έχω ξαναδεί το airplay, ορίστε. Δεν θα το χτυπήσει. Ήτανε spoiler αυτό. Το είπα πριν να το καταλάβετε ή μετά. Τέλος πάντων. Αυτό που πιστεύω ότι περισσότεροι από εσάς δεν καταλάβατε είναι ότι ξαφνικά είμαστε στο 4-7. Από το 4-2 έγινε ένα 5-0 στα kills και οι αντίπαλοι, μάλλον ένα 0... Τι ήθελα και μίλησα πάλι. Έγινε ένα 0-6 και από 4-2 είμαστε στο 4-8. Και εκεί που έλεγες τι καλά ξεκίνησε το παιχνίδι, έχουμε κάνει τους διπλάσιους, αν θέλετε να το πω έτσι, τα διπλάσια kills σε σχέση με τους αντιπάλους, τώρα έχουν οι αντίπαλοι τα διπλάσια kills σε σχέση με εμάς. Και ακόμα χειρότερα, όταν είχαμε εμείς τα διπλάσια kills, ήταν μόνο 2 άρματα η διαφορά. Τώρα η διαφορά είναι 4 και αρχίζουν και κατεβαίνουν από τον λόφο. Από τη στιγμή όμως που κατεβαίνουν από τον λόφο και έχουμε εμείς ένα M4005, τι γίνεται, ρίχνουμε μια βολή, κάνουμε 694 πόντους damage στο TAF54Y1, όνομα γι' αυτό, και άλλους 659 πόντους οι συμπαίκτες μας και καταφέρνουμε και το 4-8, το κάνουμε τουλάχιστον 6-8. Αναπληρώθηκε λίγο έτσι το ηθικό μας. Αναπτερώθηκε, όχι αναπληρώθηκε, αναπτερώθηκε. Μπουράσκ, ένα από τα πιο γρήγορα άρματα, από τα πιο γρήγορα medium άρματα που στην ουσία περισσότερο light είναι παρά medium. Είπαμε λίγο αναπτερώθηκε το ηθικό, πήγαμε στο 6-8, τώρα είμαστε στο 6-9 και τι γίνεται, βλέπουμε ότι την δεξιά πλευρά όπως φαίνεται στο χάρτη, την ανατολική πλευρά δηλαδή, έχουμε αρχίσει και τη χάνουμε. Δυτικά βλέπουμε ένα ELC το οποίο είναι στο G1, το οποίο λέμε ρε παιδί μου τι κάνεις εκεί πέρα, πήγες μέχρι εκεί και αρχίζεις φαντάζομαι και κάνεις κύκλους γύρω από το object εκεί πέρα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχεις κανέναν να σε βοηθήσει. Το αντίπαλο ELC, τώρα μπορεί να το βοηθήσει ο Άγιος Πέτρος. Το πληρώσαμε ακριβά βέβαια, γιατί φάγαμε μια 444 και μια 490, αλλά αυτό το ELC θα μπορούσε να κάνει spotting όλη την υπόλοιπη ομάδα άμα περνούσε και έτσι οι αντίπαλοι θα ξέρανε που είμαστε. Πολλοί ίσως να πούνε ότι εντάξει μωρέ και τι έγινε, θα ξέρανε. Τώρα δεν ξέρουν. Όχι, δεν ξέρουν. Ούτε ξέρουνε που είναι το 42-02. Για το 4005 περίπου ξέρανε, γιατί λέγανε εκεί το είδαμε τελευταία φορά. Και αυτούς τους δύο δεν πιστεύω ότι τους έχουν δει ακόμα. Μη 103. Μη 103 έγινε μη 0. Μη 0 σκέτο, όχι μη 03. Και αυτό το πληρώσαμε ακριβά. 850 πόντους. 849 για την ακρίβεια. Αλλά, είπαμε, τι καταφέραμε και κάναμε. Καταφέραμε τη δεξιά πλευρά, την ανατολική που την είχαμε χαμένη, όχι να την κερδίσουμε, αλλά να κάνουμε τους αντιπάλους να το σκεφτούν πριν συνεχίσουν την κατάβαση από το σημείο εδώ που είναι
η μεγάλη κατηφόρα ή όπως την κοιτάμε εμείς η μεγάλη ανηφόρα, και έχει αρχίσει το πράγμα λίγο να ισορροπεί. Γιατί έχουμε μόνο ένα κιλ διαφορά. Βέβαια, άμα δούμε και τον Δημοκράτη, 67 hit points του έμειναν από 1850 που είχε όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά αυτή τη στιγμή μας έκοψε την ανάσα αυτό το 430U, το οποίο βλέπουμε τι κάνει. Φεύγει μπροστά και είμαι σίγουρος ότι αυτό που έκανε ήταν ότι κάποια στιγμή έτσι ψιλοβαρέθηκε, ψιλοσπάσανε τα νεύρα του, δεν ξέρω τι έκανε. TS5. Αυτό πρέπει να το βρεις στο πλάι. Θα μου πεις, όταν έχεις χες, όχι όταν έχεις χες, ναι, καταλάβα τι θέλω να πω. Όταν έχεις, κάτσε να το πω, λάθος κουμπί. Όταν έχεις HESH βλήματα, δεν σε ενδιαφέρει τι γίνεται, γιατί μπορούν να τρυπήσουν έναν αντίπαλο ή να τον κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά, ακόμα και αν δεν κάνουν penetration. Βέβαια, στο συγκεκριμένο πιθανολογώ ότι κάνανε penetration, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, 12-12. Αυτή τη στιγμή αρχίζουμε και λέμε ότι ξέρετε, 12-12 πρέπει να παίξουμε σοβαρά, πρέπει να παίξουμε μετρημένα, να μην πάμε γιόλο, και ξαναβλέπουμε το object 430 εδώ πέρα να μεγαλώσω λίγο και το χάρτη ακόμα λίγο. Βλέπουμε το 430 εδώ πέρα και λέμε τι κάνει, ρε παιδί, κάνει το λάθος που κάνουν όλοι. Το οποίο βέβαια, αν δεν βγει, αν δεν φανεί τελικά ότι γίνει λάθος, αν του βγει του ίδιου δηλαδή, θα είναι ο ήρωας της μάχης. Αν, όπως τις περισσότερες φορές γίνεται, πέσει στα κανόνια του WT of Panzer 4 ή του Προτζέτο 46, θα πούμε τι έκανες ρε παλικάρι και πήγες από εκεί. Δεν κατάλαβες ότι μόνος σου εκεί πέρα, χωρίς να έχεις κάποιον από πίσω και τα λοιπά, ή κάποιον να σποτάρει πρώτα για να... Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εν τω μεταξύ, κατά πόδας ακολουθεί και το Σκόρπιον. Θα μου πεις τώρα, είναι κακό αυτό? Από τη μία δεν είναι ιδιαίτερα κακό. Γιατί είναι 2-2. Έχουμε δει τελευταία φορά το Object 268 στο ETA 5 και λέμε, ρε παιδί μου, ότι το ETA 60, το 268, εάν γύριζε πίσω, δηλαδή αν έκανε μια διαδρομή αυτού του στυλ, θα το είχαν σποτάρει αυτοί οι δύο, ανεβαίνοντας, πηγαίνοντας προς το σημείο που είναι τώρα. Οπότε παίζουν 2-2 εδώ ψηλά, βόρεια και βορειοδυτικά. Και εδώ ο φίλος μας περιμένει μήπως το object κάνει την κίνηση, έρθει προς τα δω και καταφέρει να του ρίξει. Βέβαια το object έχει μπει εδώ και πόση ώρα μέσα στο κύκλο και εγώ κοιτούσα στο minimap. Και πού ξέρεις ότι είναι το object? Δεν το ξέρω, υποθέτω. Γιατί υποθέτω? Γιατί δεν είμαι σίγουρος. Γιατί από τη στιγμή που δεν σποταρίστηκε ούτε το Projeto ούτε το Panzer 4 σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι και αυτοί κατέβηκαν προς τα δω. Άρα και οι τρεις είναι κάπου εδώ μέσα. Λέω τώρα. Θα μπορούσε να είναι πουθενά αλλού. Να είναι κανένας κρυμμένος εδώ, κανένας κρυμμένος εδώ. Δεν πιστεύω, γιατί θα κάνανε την κίνηση να ρίξουν κάποια βολή όταν το object πέρασε από εκεί. Να το Projeto. Βλέπουμε μερικά πίξελ. Αυτή τη βολή, ρε παιδιά, εγώ θα σηκωνόμουν από την καρέκλα και θα την πανηγύριζα. Μάλλον πρώτα θα πήγαινα το άρμα κάπου που θα ήμουν σίγουρος ότι δεν με είδανε, θα είδα ότι δεν άναβε η έκτη αίσθηση και μετά θα σηκωνόμουν και θα την πανηγύριζα. Με πολύ πιο ακριβή κανόνια, πολύ μεγαλύτερους στόχους τους έχω χάσει με βολή την οποία την είχα, ρε παιδί μου, εκεί ακριβώς που ήθελα. Δεν είπα ότι ήταν έτσι στα γρήγορα, μπαμ να ρίξω να κάνω σου. Αυτή τη βολή θα την πανηγύριζα. 13-12 και τώρα αν χάσουμε το παιχνίδι, θα πούμε ότι ξέρεις δεν πήγε και καλά. Και πώς θα γίνει να το χάσουμε όταν το object 268 ξαφνικά είναι μπροστά μας και μπορούμε με μία βολή που κάνει 1482 damage να το καθαρίσουμε από τον χάρτη, να το σβήσουμε από το χάρτη, έτσι απλά. Το FV4005 αυτό κάνει. Άμα είχατε άλλο άρμα θα ρίχνατε μία, θα λέτε τώρα θα προλάβει να γυρίσει, που μπροστά θα το κάνω penetration, δεν μπορώ. Το Scorpion G την πάτησε, γιατί όντως
Το Panzer 4 ήταν σε ένα σημείο όπου δεν πιστεύαμε ότι θα είναι και τώρα κοίταξε τι κάνει ο φίλος εδώ πέρα. Υπολογίζει, ρίχνει. Αυτό δείχνει, όπως στην αρχή που σας είπα ότι έφυγε από το σημείο που ήταν και άρχισε να πηγαίνει ανατολικά γιατί είδε το χάρτη, αυτό είδε μόνο ότι όχι απλά βλέπει το χάρτη, αλλά μπορεί να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί με τέτοιο τρόπο όπως σκέφτεται ο αντίπαλος. Τι θα έκανε ο αντίπαλος αφού έριξε στο Panzer 4, στο Scorpion το δικό μας, τον είδε που άρχισε να κινείται, μπορεί να μέτρησε και από μέσα του και να είπε 3, 2, 1, κλικ το mouse, φεύγει το βλήμα, boom, 15-13. Μπράβο φίλε Δημοκράτη. Πρέπει να βρω τώρα κάτι να πω έτσι ρε παιδί μου να φανεί επικό. Πάμε στα αποτελέσματα.